ούκαι στεσκεύει ανδρός επί γυναική. Ουδέ μη ενδύσιτε ανήρ στολήν γυναικείαν. Ότι βδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου εστι πας ποιον ταύτα. Δε θα υπάρξουν σκεύη ανδρός σε γυναίκα. Ούτε θα ντυθεί άνδρας γυναικεία στολή. Γιατί καθένας που κάνει αυτά είναι μισητός εις τον Θεό. Είναι ένα σημείο πολύ επίκαιρο και μάλιστα εχθές έμεινα κατάπληκτος όταν, χωρίς να θυμάμαι ότι είχα υποσχεθεί ότι την ερχομένη φορά εις το ανώτερο κατηχητικό σχολείο θα μιλούσα για το θέμα αυτό, είχαν έρθει πολλές κοπέλες. Έμεινα κατάπληκτος. Βέβαια, το είχα στη σειρά να το κάνω το θέμα αυτό, αλλά επειδή καταπιάστηκα με μία απορία που ήταν πολύ γεμάτη, είχε πολύ ψωμί περί παραδόσεως, εκείνη η κοπέλα που έλεγε «Αλήθεια, τι φταίει, πέστε μας, τι φταίει που σήμερα κόβαμε την παράδοσή μας». Ήτανε, και η διατύπωση έδειχνε έναν καημό της κοπέλας αυτής. Και κατηναλώθη όλη η ώρα με το θέμα της περί παραδόσεως. Και δεν έμεινε χρόνος να μιλήσω γι' αυτό. Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι για την απάντηση αυτής της απορίας θα ήρχονται ειδικά κοπέλες να την ακούσουν. Μου έκανε εντύπωση. Ωστόσο, επειδή στη σειρά μας είναι και εμάς στο κείμενο, τότε έρχομαι να πω σε εσάς λίγα λόγια, χωρίς να μπορώ να πω ότι θα εξαντλούσα οπωσδήποτε αυτήν την περικοπή. Είναι σαφής η περικοπή. Πάνω ότι ανήκει στον άνδρα, δεν θα το φορέσει η γυναίκα. Δεν θα το κρατήσει η γυναίκα. Δεν θα το βάλει επάνω της η γυναίκα. Και αντίστροφα, γυναικεία στολή δεν θα βάλει ο άνδρας. Προσέξτε όμως εδώ να δείτε μία λεπτομέρεια. Η διατύπωση έχει ως εξής. Σκεύει ανδρός, δεν λέει στολήν ανδρός, αλλά λέει σκεύει ανδρός. Δεν θα ντυθεί γυναίκα. Δεν θα βάλει γυναίκα. Ούτε ο άνδρας στολή γυναικεία. Και πάνω ό,τι αφορά την ανδρική, θα λέγαμε, στην ανδρική φιλολογία, δεν θα περιέλθει στη γυναίκα. Αυτό το λέει σκεύη. Ενώ αντίθετα, πάνω ό,τι αφορά στη γυναίκα, το λέει στολή. Δεν θα μπορούσε να πει ότι δεν θα βάλει η γυναίκα ανδρική στολή. Ούτε ο άνδρας γυναικεία στολή. Αλλά γιατί κάνει τη διάκριση και δια τα ανδρικά αντικείμενα, θα λέγαμε, λέγει σκεύη, και δια εκείνα τα οποία δεν πρέπει να βάλει ο άνδρας τα λέει στολή. Μήπως υπάρχει κάποια όντως διάκριση? Ναι, αγαπητοί μου. Απλούστατα, η ονομασία, η λέξη σκεύη, σκεύος, σκεύη, είναι πλατύτερη, ευρύτερη από ό,τι είναι η στολή. Αυτό το σημείο προσέξατε το. Και μάλιστα είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Διότι ο άνδρας στην παλιά εποχή δεν είχε μόνον την στολή του την καθημερινή, αλλά και την πολεμική του εξάρτηση. Και αυτή η πολεμική του εξάρτηση ελέγεται σκεύω σκεύη. Συνεπώς, η λέξη σκεύη στον πληθυντικό δεν σημαίνει παρά πάνω ό,τι αφορά εις τον άνδρα. Όχι μόνο τη στολή του, αλλά και τις ασχολίες του και μάλιστα τις πολεμικές ασχολίες του. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σπουδαίο, γιατί έρθε να μας ανοίξει έναν ευρύτερο ορίζοντα παραπέρα από την ανταλλαγή των στολών ανδρός και γυναικός. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά.
Και ας δούμε πρώτα το θέμα της ανταλλαγής των στολών. Σε καμιά εποχή μέχρι σήμερα δεν απετολμήθη σε όλους τους λαούς, πολιτισμένους και απολυτείς τους, αυτό που σήμερα το λέμε με μια ξενική λέξη, unisex. Uni είναι το πρώτο συνθετικό πολλών λέξεων στην αγγλική γλώσσα και στη γαλλική το union, αλλά uni στην αγγλική είναι το πρώτο συνθετικό πολλών λέξεων. Λέμε uniform. Λέμε της αυτής δηλαδή η φόρμα του αυτού σχήματος του δεξής. Unisex θα πει τα φύλλα να είναι το ίδιο. Αυτό θα πει unisex, τα φύλλα να είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτό που λέμε ισότητα των φύλων. Και συνεπώς αφού έχουμε ισότητα των φύλων, να έχουμε και ανταλλαγή πάνω ό,τι αφορά τα φύλλα. Όχι να λέμε ότι εγώ θα βάζω μόνο ανδρικά, μπορώ να βάλω και γυναικεία, ή γυναίκα να βάζει και ανδρικά ρούχα και ούτω καθεξής. Χωρίς να υπάρχει μια διάκριση, να βάλει η γυναίκα παντελόνια, ο άνδρας να βάζει ξέρω εγώ μουστάνια, να βάζει καλλιντικά, να βάζει ρούς, να βάζει δεν ξέρω τι, να κάνει κομμώσεις όπως θα κάνει μια γυναίκα και λοιπά. Έτσι θα λέγαμε ότι το πρώτο είναι πάνω ό,τι αφορά τη στολή. Μόνο τη στολή. Σε καμία εποχή, σε κανένα λαό δεν παρατηρήθη αυτό το unisex. Πουθενά, 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 ποτέ. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία που έχουμε αυτό το φαινόμενο σε μια ευρεία κλίμακα. Βέβαια, μπορούσε ίσως να ντυθεί μια γυναίκα ανδρικά σε μια στιγμή για να πετύχει ένα σκοπό ή το αντίστροφο. Αλλά αυτό μπορούσε να ήταν τελείως μεμονωμένο. Θερυπή για λόγους κατασκοπευτικούς, για λόγους δεν ξέρω τι. Εντελώς μεμονωμένο θα μπορούσε να είναι αυτό. Σε ευρεία κλίμακα είναι χωρίς προηγούμενο εις την ιστορία. Αυτό όμως, γιατί το απαγορεύει ο Θεός και λέγει ότι δεν θα υπάρξει ανταλλαγή των στολών? Σας έλεγα μια περασμένη φορά την ώρα των απορριών ότι το θέμα της στολής, μάλιστα σε μια γύρω από το ιερατικό σχήμα, αν οι ιερείς πρέπει να έχουν να φορούν τα ράσα τους ή όχι, το ενθυμίστε, κατά το δεν κάνουν τα ράσα τον παπά, αλλά ο παπάς κάνει τα ράσα. Και σας είχα πει ότι αυτό είναι αληθές, αλλά δεν είναι πλήρες. Βεβαίως δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι σωστός ιερεύς επειδή φοράει ράσα, αλλά παρά τα αυτά δεν μπορούμε να υπούμε ότι και τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, όπως και η στολή του αξιωματικού δεν κάνει τον αξιωματικό και η στολή του στρατιώτου δεν κάνει τον στρατιώτη και η στολή της νοσοκόμου δεν κάνει την νοσοκόμων και ούτω καθεξής. Διότι η στολή υποβάλλει όχι μόνο στο περιβάλλον εκείνου που τη φορά, αλλά και τον ίδιον υποβάλλει η στολή. Όταν εγώ αυτή τη στιγμή φορώ τα ράσα μου, αλλιώτικα αισθάνομαι και αλλιώτικα θα αισθανόμουν όταν δεν θα φορούσα τα ράσα μου. Έτσι και ο αξιωματικός, έτσι και ο στρατιώτης και ούτω καθεξής. Έτσι η στολή έρχεται οπωσδήποτε να επιβάλλει την παρουσία της εις τον άνθρωπο που τη φορά. Αν το θέλετε, αν έχουμε αντίρρηση, θα σας έλεγα χωρίς αντιλογία, μου φαίνεται ότι ο Θεός κάτι περισσότερο ξέρει από μας. Για να φτάσει ο Θεός να πει δεν θα γίνει ανταλλαγή των ρούχων, αυτό είναι ολοφάνερο άνευ αντιλογίας ότι έχουμε επίδραση από την ιστορία. Είναι γεγονός. Ότι έτσι έχουν τα πράγματα, εγώ θα σας πω απλούστατα ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα, και να με συγχωρέσετε που θα το πω, όσο και αν είναι άσχημο, θα το πω όμως, ακριβώς για να υποστηριχθεί αυτή η θέση. Οι ομοφιλόφιλοι παθητικοί τύποι αγαπούν να φοράν γυναικεία εσώρουχα. Και αν έχουν κάποτε τη δυνατότητα, βάζουν
και εξωτερικά ρούχα γυναικεία. Τι σημαίνει αυτό? Τους το επέβαλε κανείς αυτό να βάλουν γυναικεία ρούχα? Όχι. Γιατί το κάνουν αυτό? Επειδή εσωτερικά αισθάνονται μια γυναικεία ψυχολογία, γι' αυτό θέλουν να προσαρμόσουν στη γυναικεία τους ψυχολογία. Οι άνδρες να προσαρμόσουν και την εξωτερική τους περιβολή και βάζουν γυναικεία ρούχα. Λοιπόν, όπερε διδίξα, αγαπητοί μου, είναι η πιο τρανή απόδειξη που βλέπει κανείς καθαρά ότι πραγματικά η στολή επιβάλλει αυτό που είναι. Διότι έχουμε μία αλληλεπίδραση. Θα μου πείτε ότι στο παράδειγμα που σας είπα έχω την κίνηση, την φορά, τη διεύθυνση από την ψυχή στη στολή. Ναι, έχουμε και το αντίστροφο. Από την στολή στην ψυχή. Και έτσι έχουμε αυτήν την διπλή φορά από τη στολή στην ψυχή και από την ψυχή στη στολή. Αυτό είναι, σας είπα, εντελώς φανερό. Και τι γίνεται όταν υπάρχει αυτή η ανταλλαγή των στολών? Τότε δημιουργείται, κατά μία παρατήρηση αυτής της ίδιας της ψυχολογίας, το φαινόμενο του λεγόμενου ψυχολογικού ερμαφροδιτισμού. Ερμαφρόδιτος θα πει αρσενικοθήλικος. Και έτσι δημιουργείται αυτό το αίσθημα του ερμαφροδιτισμού στον ψυχολογικό χώρο. Δηλαδή, όταν ο άνδρας φοράει γυναικεία ρούχα, αισθάνεται κάτι λιγότερο από άνδρας και κάτι περισσότερο από σε γυναίκα. Αντίστροφα, όταν η γυναίκα φοράει ανδρικά ρούχα, αισθάνεται λιγότερο γυναίκα και περισσότερο άνδρας. Δεν είναι τυχαίο και είναι εύκολα ερμηνευόμενο ψυχολογικά το γιατί τρέχουν οι γυναίκες να βάλουν παντελόνια, ενώ δεν τρέχουν οι άνδρες να βάλουν γυναικεία ρούχα. Διότι στην προσπάθειά της η γυναίκα να φτάσει τον άντρα και για να πιστέψει ότι τον έφτασε τον άντρα, βάζει ανδρικά ρούχα. Έτσι δημιουργείται μια αυθυποβολή ότι με τον τρόπο αυτόν έγινε ισότιμη με τον άντρα. Είναι όμως μια ψευδαίσθηση αυτό πράγμα. Αλλά είναι όμως μια απόδειξη πώς εξηγείται ψυχολογικά γιατί σπέβδουν οι γυναίκες να ανδροποιούνται. Και δεν είναι μόνο στη στολή, είναι και σε άλλα πράγματα. Είναι στο χτένισμα, στα μαλλιά. Έχω παρατηρήσει, το είδατε αυτό μάλιστα λίγο καιρό πιο μπροστά, ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση, τώρα το πράγμα περιορίστηκε, όταν είχαμε τους άνδρες με τα μακριά μαλλιά και μάλιστα και πολύ έτσι χτενισμένα, πολύ περίεργα, και τις γυναίκες να είναι κομμένα τα μαλλιά τους, έτσι που να λες όταν έβλεπες από πίσω ένα τέτοιο άνθρωπο και μάλιστα να κάθεται σε ένα λεωφορείο, να λες τώρα αυτός τι είναι, άνδρας ή γυναίκα. Πιστέψτε με, σας το έχω και άλλοτε πει, έβαζα στοίχημα με τον εαυτό μου, έχω βάλει μέχρι τώρα πολλές φορές στοίχημα και πάντα το χανα. Αν αυτός ο κάποιος ήταν άνδρας ή γυναίκα και έλεγα τώρα που θα σηκωθεί, αν θα σηκωθεί πριν από μένα να κατεβεί μπροστά, ξέρω εγώ, στη στάση, πάνω κάτω και από το σώμα, ξέρω εγώ, θα καταλάβεις αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Πιστέψτε με, πάντα το έχανα το στοίχημα. Δεν μπορούσα, δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Είναι φοβερό αυτό. Και έτσι δημιουργείται, όπως σας είπα, αυτός ο ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός. Μια διασάφηση. Στην απορία μάλιστα της κοπέλας στο κατηχητικό μου γράφει «Δια την στολή των ιερέων και των μοναχών δεν είναι, λέγει, όπως μια γυναικεία στολή». Προφανώς όχι. Διότι ο ποδήρης γειτόνας ήτανε και ανδρικός και γυναικείος. Αλλά η όλη διαμόρφωση αυτού του ποδήρους γειτόνος, δηλαδή ποδήρης λέγεται όταν φτάνει το όλο, η όλη στολή μέχρι κάτω τους αστραγάνους, αυτός λέγεται ποδήρης γειτόνος. Σκεπάζει και τα πόδια, όλα τα σκεπάζει.
ο ποδήρης κοιτών στην αρχαιότητα, σε όλους τους αρχαίους λαούς, ήταν κοινός και δια τον άνδρα και δια την γυναίκα. Τι έκανε όμως τη διάκριση? Άλλα στοιχεία, διακοσμήσεις και τα λοιπά, έκαναν την γυναικεία και την ανδρική στολή. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός φορούσε γυναικεία ρούχα, ή οι Απόστολοι ή σήμερα οι ιερείς. Η στολή των ιερέων και των μοναχών δεν είναι τίποτα άλλο παρά η στολή των αρχαίων που δεν εξελίχθηκε. Αυτό είναι όλο. Και όχι βεβαίως ότι μπορεί να είναι μία γυναικεία στολή, και ότι ο ποδήρης κοιτώνας είναι οπωσδήποτε μία ρόμπα γυναικεία, κάθε άλλο. Νομίζω είναι πολύ απλό, κανείς το καταλαβαίνει. Ας έρθουμε όμως τώρα και στο άλλο σκέλος. Όταν λέγει εδώ όχι στολή αλλά σκεύη, τι εννοεί? Σκεύος, αγαπητοί μου, είναι πάνω ό,τι έχει ο άνδρας επάνω του, όχι πια σαν στολή αλλά σαν εξάρτηση, και κυρίως η πολεμική εξάρτηση, που σημαίνει ότι δεν μπορεί η γυναίκα να έχει πολεμική εξάρτηση. Από αυτό όμως αβίαστα βγαίνει ένα συμπέρασμα: η γυναίκα δεν μπορεί να γίνεται στρατιωτίνα. Και σήμερα, επειδή έχουμε αυτή την τάση οι γυναίκες να γίνονται στρατιωτίνες, το βλέπετε ολοκάθαρα ότι το απαγορεύει και αυτό ο νόμος του Θεού. Μπορείτε να φανταστείτε μια γυναίκα η οποία γίνεται στρατιωτίνα, και αν μάλιστα κάποτε κάποια φορά λαβαίνουν μέρος και οι γυναίκες σε πολεμικές επιχειρήσεις, αν αυτή η γυναίκα ποτέ θα μπορέσει να είναι κατάλληλη γυναίκα ως γυναίκα και ως μητέρα? Θα γριέψει. Και μάλιστα είναι γνωστό, όταν η γυναίκα κάπως έτσι κινηθεί, δηλαδή τύχεις βγει σε τέτοιες περιπέτειες και τα λοιπά, τύχει να συμπλακεί σε μια πολεμική κατάσταση τα λοιπά, αυτή η γυναίκα είναι σαν γυναίκα, είναι χαλασμένη, και σαν μητέρα είναι χαλασμένη. Δεν μπορεί να σταθεί ποτέ. Δεν είναι δυνατόν ότι μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό το στρατιωτικό επάγγελμα σε μια γυναίκα νομίζω ότι είναι μια καταστροφή. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέγει: δεν θα βάλει ανδρικά σκεύη η γυναίκα επάνω της. Είναι αληθινά σοφό.